Κραυγή αγωνία από χιλιάδε Κούρδους που εγκαταλείπουν τρομαγμένοι τι περιοχέ τη Συρία, οι οποίε βομβαρδίζονται ανελαίητα από τι τουρκικέ δυνάμει. Μια νεαρή μητέρα δεν κρύβει την απόγνωσή τη, καθώ η ίδια και τα παιδιά τη αναγκάστηκαν να φύγουν άρον-άρον από το σπίτι του στο κομπάνι, ξεκινώντα ένα ταξίδι προ το άγνωστο για να γλιτώσουν από την κόλαση του πολέμου. <Τι> Δεν υπάρχει τόπο. Έχουν περάσει τέσσερι μέρε από τότε που κάναμε μπάνιο τα παιδιά μα. Δεν υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει τουαλέτα, τίποτα. Δεν υπάρχει ζεστό νερό. Δεν υπάρχει αέριο. Κοιτάξτε το δωμάτιό μα. Δεν υπάρχει αέριο. Υπάρχουν μερικοί που έφεραν αέριο, αλλά το αυτοκίνητό μα ήταν μικρό, οπότε δεν μπορούσα να φέρω. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Εδώ είναι ο Χασάν και το μικρό αγόρι μου. Τι πρέπει να κάνω. Δεν είμαστε άνθρωποι εμεί, αναρωτιέται μια ηλικιωμένη γυναίκα που αναγκάστηκε και αυτή να απομακρυνθεί από το κομπάνι χωρί να ξέρει. Τι τη επιφυλάσσει το αύριο. Εμεί οι άνθρωποι τη Συρία, εμεί δεν είμαστε άνθρωποι. Αυτή η αδικία οφείλεται στον Ερντογάν. Α σκεφτούμε από πού δεχόμαστε χτυπήματα. Χιλιάδες εκτοπισμένοι κάτοικοι ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά έχουν συγκεντρωθεί στην περιφέρεια Ταλτάμερ μετά τα τουρκικά χτυπήματα στο Ράσα Λαΐν και στο Κομπάνι. Καθένας από αυτού κουβαλά και μια ανθρώπινη ιστορία που κρύβει πόνο και αγωνία. Αυτή τη στιγμή παρέχουμε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους εκτοπισμένους, είτε βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης Ταλτάμερ, είτε μέσα στα σχολεία. Φυσικά τα φάρμακα είναι απολύτω διαθέσιμα σε εμά και μπορούμε να φροντίσουμε κάθε είδου ασθενεί. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια του στη βορειοανατολική Συρία, με όλο και μεγαλύτερο αριθμό των εκτοπισμένων να βρίσκει καταφύγιο σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια μετά την τουρκική στρατιωτική εισβολή στην περιοχή.